Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια εκπομπή για τον ορυκτό μας πλούτο. Βέβαια, δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε και σας υποσχέθηκα δημόσια ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη εβδομάδα. Μίλησαμε για το πετρέλαιο, το οποίο αποδεδειγμένα υπάρχει στην Ελλάδα. Δείξαμε πολλές μελέτες καθηγητών πανεπιστημίου και γεωλόγων του ΙΜΕ. Προτείναμε ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τον τρόπο που το έκανε η Κύπρος. Παπαδόπουλο, του μεγάλου αυτού ανδρός, του οποίου το παράδειγμα δεν ακολούθησε ο κύριος Καραμαλής όταν ήταν πρωθυπουργός. Γιατί επί Καραμαλή έγινε η αποκλειστική, έκανε η αποκλειστική οικονομική ζώνη η Κύπρος. Η μια χαψιά Κύπρος, θα το ξαναπώ όπως το είπα. Τόλμησε και το έκανε και δεν τόλμησε η Ελλάς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν τόλμησε. Και πάλι θα πω κάτι ακόμα για να πάμε στο σημερινό θέμα της εκπομπής μας. Είναι ότι ζηλεύω τους Αλβανούς, γιατί έχουν 17 δικές τους γεωτρήσεις στη χώρα τους πετρελαίου και το 30% του πετρελαίου τους το αντλούν οι ίδιοι από τα έγκατα της γης τους. Πότε θα φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω. Πότε. Ας παραδειγματιστούν οι πολιτικοί μας από αυτούς τους πολιτικούς. Ας παραδειγματιστούν. Με τις κουμπαριές και με τα ζεϊμπέκικα δεν κάνεις εξωτερική πολιτική, κυρίες και κύριοι. Ειδικά με τους Τούρκους. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό ας το βγάλουν το μυαλό τους. Και ας τιμήσουν μία φορά οι πολιτικοί μας τα παντελόνια που φορούν. Μία φορά ας τα τιμήσουν. Να κάνουν αυτό που πρέπει για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα. Αφού με το πετρέλαιο το είδαμε, το θέμα το εξαντλήσαμε. Να μιλήσουμε για το ουράνιο, για τον χρυσό και για τις σπάνιες γαίες στις οποίες διαθέτει η Ελλάδα. Ένα κεφάλαιο που θα το ανοίξουμε για πρώτη φορά σήμερα. Τις σπάνιες γαίες. Κοντά μου είναι και πάλι οι δύο εξαίρετοι φίλοι μου, ο κ. Πελάγιος Χρυσοβέργης Σταυρίδης, διεθνολόγος δικηγόρος, και ο κ. Δημήτριος Τσιβιλτίδης, οικονομολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδίση. Καλώς ήρθατε και πάλι, κύριε. Να είστε καλά. Τιμή μου που είστε εδώ. Και ξεκινάμε. Και δική μας τιμή. Ξεκινάμε λοιπόν. Δεν ξέρω, κύριε Σκηνοθέτα, αν είναι έτοιμο το βίντεο. Λοιπόν, ώστε να ετοιμαστεί το βίντεο, λοιπόν, κύριε Χρυσοβέργη, θα ξεκινήσουμε από το εξής. Είπαμε λοιπόν, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με τον τρόπο που την έκανε η Κύπρος. Και η Κύπρος έκανε την εξής μεγάλη, θα την πω έτσι απλά, λαϊκά μαγιά. Πήρε μια ρώσικη εταιρεία, μια ευρωπαϊκή εταιρεία και μια αμερικάνικη εταιρεία αντλήσεως πετρελαίου, τη επελάτη κύριε, συνεργαστείτε όλοι μαζί. Δώστε μου το 50% όμως. Η Ελλάς πότε θα σκεφτεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπητέ κύριε Παπαζήση, είχαμε θίξει το ζήτημα των τριών ΑΟΣΤ, τις οποίες δικαιούμεθα να οριοθετήσουμε, δηλαδή τις τρεις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, που όπως είναι η πλήρης ονομασία, στον καθορισμό των οποίων δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν προβεί ελληνικές κυβερνήσεις. Από πότε? Από το 1940, όταν ο Δημήτριος Μπάτσης εξέδωσε το περίφημο βιβλίο του «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα». Θυμάστε που τα δείξατε. Ναι, βεβαίως. Με εντολή και υπό την εποπτεία του Πρίτανη, του τότε Πρίτανη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου Αθηνών. Κύριε Κιτσίκη. Ναι, αν αυτό είναι λάθος, ο οποίος μας έδωσε στη συνέχεια και τον περίφημο ιό του, τον μεγάλο ιστορικό άνδρα, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οτάβας, αν δεν κάνω λάθος, στο Καναδά. Με τον οποίο είχα και την τιμή να συνεργαστούμε όταν τον καλέσαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του ΑΠΙΘΗ, με τον καθηγητή Δημήτριο Κωνσταντόπουλο, τον αείμνηστο Δημήτριο Κωνσταντόπουλο, τον μεγάλο διεθνολόγο της Ελλάδος. Και το πρόβλημα το οποίο τώρα εδώ γεννάται και βλέπω ότι μετά τις σχετικές εκπομπές στην τηλεόραση και τη δημοσιότητα την οποία ανέλαβαν τα θέματα και τη δική σας, ας το πούμε, συμμετοχή, κύριε Παπαζήση, το πράγμα έφτασε στο ελληνικό κοινοβούλιο, κινητοποιήθηκαν άρων των άρων οι αρμόδιοι υπουργοί και απεφάσισαν τελικά μετά από επερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, του βουλευτού κυρίου Βελόπουλου, πρέπει να έκανε επερώτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο,
Και πού οδηγηθήκαμε? Οδηγηθήκαμε σε μια δημιουργία μιας επιτροπής, η οποία επιτροπή βέβαια ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί και ακόμα το θέμα δεν έχει πάρει τον δρόμο του, με την έννοια του να έχουμε κάτι οριστικό μπροστά μας, χειροπιαστό. Τη στιγμή κατά την οποία, όπως πολύ σωστά είπατε και το αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή μαζί και με τον αγαπητό φίλο και παλαιό συναγωνιστή, τον κύριο Τσιβιλτίδη Δημήτρη, αν και είναι δύσκολο το επώνυμο, το θυμήθηκα. Τι να κάνω. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Να πω ότι οι κύριοι αυτοί κομίζουν γλάφκα εις Αθήνας, με την έννοια ότι όλα αυτά είναι δημοσιευμένα. Να αναφερθώ στην επιστολή του πρώην Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, του κυρίου Μάρτη, προς τον δημοσιογράφο τον κύριο Χαρδαβέλα, ο οποίος έκανε τις δύο εκπομπές. Η πρόσφατη έγινε πριν από 10 μέρες. Στις τρεις συμμετείχα κι εγώ. Ήσασταν εκεί παρόν. Δεν ξέρω, συμμετείχατε. Εγώ δεν σας... Τρεις από τις πέντε, ναι. Ναι, όχι, αν συμμετείχατε και λεκτικά. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, όσες μπόρεσα, παρακολούθησα. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι η εκμετάλλευση του πλούτου αυτού, αλλά δυστυχώς, και εδώ είναι το αστείο της υποθέσεως, το τραγικό μάλλον θα λέγαμε, γιατί είναι και για γέλια και για κλάματα ταυτόχρονα. Ποιο είναι το τραγικό της υποθέσεως? Ότι δεν επιθυμούν πολλοί κύκλοι και πολλά άτομα τα οποία τα βάζουν βέβαια και είναι αχειράνθρωποι, τους βάζουν μπροστά και έχουν και τίτλους, είτε τις πολιτικούς τίτλους είτε επιστημονικούς τίτλους, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι, βρε αδερφέ, τι χαζά είναι τώρα αυτά, δήθεν υπάρχει ορυκτός πλούτος τον οποίο δεν εκμεταλλευόμαστε και δήθεν υπάρχουν στρατηγικά μέταλλα. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάτι το σαφές, δεν έχουν γίνει ακόμα οι εξακριβώσεις οι πλήρεις, δεν έχει γίνει δοκιμή εξορίξεων ούτως ώστε να δουν... Θέλω να σου πω τα χειρότερα, κύριε Χρυσοβέγγι. Ναι, να κλείσω αυτό και... Κλείσε το και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσιβιλτίδη, γιατί... Και έρχεται μια ωραία στιγμή όπου αναγκάζονται τώρα, τα έκρυβαν μέχρι τώρα, κρυπτό και παραβίστο ήταν όλα και τα σχέδια και οι επιστημονικές μελέτες κλπ. Και έρχεται μια τελευταία βόμβα η οποία δημοσιεύεται και λέει ότι όσα είναι τα αποθέματα σε περιφέρεια Αλάσκας, της Αλάσκας, της πολιτείας, της ομόσπονδης πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία έχει αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλου ορυκτού πλούτου, είναι πολύ μεγαλύτερα τα αποθέματα νοτίως της Κρήτης, δηλαδή στην τρίτη ΑΟΣ, η οποία ξεκινάει από το Καστελόριζο και φτάνει μέχρι τα σύνορα της ΑΟΣ Κύπρου, Κρήτης, Κύπρου και Αιγύπτου. Λοιπόν, και διαρωτάται κανείς, όταν υπάρχουν τέτοια αποθέματα και δημοσιεύονται στο γαλλικό τύπο, στους Financial Times, αλλά ιδιαίτερα στο γαλλικό τύπο, τι? Ότι η Ελλάδα έχει ορυκτό πλούτο ο οποίος υπερβαίνει τα 300 δισεκατομμύρια, τους 300 δισεκατομμύρια τόνους. Αντιλαμβάνεστε τι τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου υπάρχουν στο υπέδαφος της Ελλάδος. Έτσι. Κύριε Χρυσοβέργη, επιτρέψτε μου... Και αυτά δημοσιεύτηκαν και πρόσφατα, ξανά. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω την παρατήρηση που είχα κάνει στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι ώστε να συνδεθεί η μία εκπομπή με την άλλη, αφού ευχαριστήσω τον κύριο Παπαζής για την πρόσκληση. Και να σας πω ευθέως ότι έχετε την αίσθηση ότι η εκμετάλλευση του πλουτοπαραγωγικού προϊόντος της χώρας έχει να κάνει με την πολιτική αυτής της χώρας, ή είναι στα χέρια κάποιων συγκεκριμένων τεχνοκρατών οι οποίοι δια των παρεμβάσεων και μέσα από τους χειρισμούς που ασκούν στην πολιτική εξουσία της χώρας δεν επιτρέπουν να έρθουν στην επιφάνεια όλος αυτός ο πλούτος, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να μπορέσει να έχει ένα καλύτερο σήμερα και ένα καλύτερο αύριο? Θα το απαντήσουμε μετά. Να δώσω μια απάντηση, γιατί πολύ συντομιστήρα, παρακαλώ. Συντομότατη. Λοιπόν, ήδη από την τελευταία ανακοίνωση η οποία έγινε, προέκυψε ότι στις 31 Δεκεμβρίου του 2010 σταματάει η ισχύς
της περίφημης συμβάσεως Κόπερ ή Κούπερ, η οποία, όπως θέλετε, τον προφέρετε αναλόγως με τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Σύμβαση Κούπερ. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει ένα κονσόρτσιουμ από πίσω αμερικανικών εταιριών, αμερικανικών, εντός εισαγωγικών των αμερικανικών, δεν ξέρω τελικά ποια είναι η σύνθεση των εταιριών αυτών. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι λίγη 31 Δωδεκάτου του 2010. Από... Εάν δεν παρέμβουμε και δεν σταματήσουμε την περαιτέρω ισχύ της συμβάσεως, έχει διάταξη δική που λέει ότι δίνεται μέσα σε αυτομάτως να παρεκταθεί, να, πώς να το πω, επεκταθεί. Επεκταθεί η σύμβαση αυτή χρονικά για άλλα 25 χρόνια. Πέρα από τις συμβάσεις, λοιπόν, κύριε Χρυσοβέργη. Ναι, επιτρέψτε μου όμως. Πέρα από... Παρακαλώ. Αυτά τα οποία είπατε πριν και τα οποία είπατε και στην προηγούμενη εκπομπή, μου τα απευθύνατε και σε μένα σαν ερώτημα. Βέβαια, εγώ δεν απολογούμε, ούτε είμαι εδώ ως απολογητής κανενός. Απλώς προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα τεκτενόμενα. Λοιπόν, όταν έρχεται, εγώ δεν θα σας πω πολλά, θα σας πω ότι όταν έρχεται ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο πρώην, ο εξαίρετος και καθόλου γνωστός κύριος Νικόλαος Μάρτης, ο οποίος και έχει κάνει εξαιρετικό έργο με τα βιβλία του για την προστασία της πολιτιστικής συνέχειας και ταυτότητας του μακεδονικού ελληνισμού, και αρνείται την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας είτε αυτούσιο είτε σε παράγωγα στην γειτονική χώρα της δημοκρατίας, λεγόμενης δημοκρατίας των Σκοπίων. Λοιπόν, τώρα και η πολιτική, εγώ πιστεύω προσωπικά, γιατί με ρωτήσατε εμένα την απαντήσω και τελειώνω αμέσως. Όχι, όχι, πάω, πάω ένα τέταρτο μπροστά. Επίτηδες. Και εγώ λέω τι ώρα είναι, λέγω. Βάζω το ρολόι, είναι ένα τέταρτο με 20 λεπτά μπροστά. Εφόσον δεν διαμαρτύρω. Και τελειώνω εδώ. Και η πολιτική είναι υπεύθυνη και οι παράγοντες που είπατε, που και πολύ σωστά αναφέρεστε στους τεχνικούς παράγοντες, ή κάποιες προσωπικότητες, οι οποίες όμως διερωτάται κανείς, εγώ τουλάχιστον το έχω ερώτημα, και αν να μου πούν να απαντήσω κιόλας, θα έρθω στην δύσκολη θέση να πω ότι δεν ενεργούν άνευ σκοπιμότητος. Έτσι. Εδώ υπάρχουν τεράστια συμφέροντα, διότι όταν λέμε ότι μόνο η ΑΟΣ, η εκμετάλλευση ΑΟΣ νοτίως της Κρήτης από Καστελόριζο με ΑΟΣ Κύπρου και ΑΟΣ Ισραήλ και Αιγύπτου υπερκαλύπτει τις ποσότητες ορυκτού πλούτου, πετρελαίου και φυσικού αερίου ολοκλήρου της Αλάσκας, αναφέρουν δε οι γαλλικές εφημερίδες, και πρόσφατα έγινε δημοσιεύματα. Μάλιστα θυμάμαι ότι ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είπε «Η Ελλάς εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με πρίκα τρία στοιχεία». Μεγάλη σημασία. Και μεταξύ αυτών τι ανέφερε? Με τον τεράστιο ορυκτό πλούτο με τον οποίο θα συνδράμει ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, νομίζω. Εδώ. Θα σα δώσω τώρα μια πολύ ωραία πάσα. Μου έδωσε μια πολύ ωραία πάσα, κύριε Τσιμπητήδη. Λοιπόν, η Ελλάς είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η οποία έχει και τα τέσσερα στρατηγικά ορυκτά: σίδηρο, χρώμιο, μαγκάνιο, νικέλιο, στο υπέδαφος της. Η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το χρώμιο το είπα. Και βοξίτη βεβαίως, βεβαίως, από εκεί που γίνει το αλουμίνιο. Τα αγοράζει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίες εκεί είναι πολύ πιο φτηνά αυτά τα ορυκτά, λόγω του χαμηλούμενου κάματου που έχουν ο Βραζιλιάνος ο εργάτης ή ο Αφρικανός ο εργάτης και άλλοι. Ενώ είναι υποχρεωμένοι, προσεξτε, υποχρεωμένοι να αγοράσει αυτά τα προϊόντα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που υπάρχουν εδώ. Και οι δικοί μας ευρωβουλευτές αγοράζουν, αγαπητέ κύριε Τσιμπητήδη. Το θέμα το δικό μου, κύριε Παπαζήση, δεν έχει να κάνει με την πολιτική, δυστυχώς. Συμφωνώ μαζί σας. Θέλω να σας προσγειώσω λίγο στην κουβέντα όμως, και χώρες, να σας ενημερώσω ότι δεν είναι υπεύθυνη η πολιτική για όλα αυτά. Όταν εμείς είμαστε πολίτες χωρίς δραστηριότητα, είμαστε πολίτες οι οποίοι κάθονται στον καναπέ, πολίτες του